Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο! Το καλοκαίρι σιγά σιγά, επίσημα τουλάχιστον, τελειώνει, οπότε είπα να το φτάσω στα άκρα και σήμερα, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα τρώω όλη μέρα μόνο παγωτά. Δεν ξέρω αν θα αντέξω και αν θα γουργουρίζει η κοιλιά μου σαν τρελή, αλλά θα το παλέψω και θα το προσπαθήσω. Το πολύ πολύ, το βράδυ το τελειώσει η μέρα, να φάω ό,τι βρω μπροστά μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με 3 παγωτάκια, έτσι για πρωινό, τα οποία είναι από το Lidl, είναι μικρά χωνάκια. Είναι αυτά εδώ πέρα, θα σας τα δείξω λίγο και πιο αναλυτικά. Τα περίμενα μεγαλύτερα, η αλήθεια είναι, γιατί είναι μέσα σε κουτάκια και έχει πολλά τέτοια μέσα. Το ένα κουτάκι έχει όλο τέτοια, τα οποία είναι παγωτάκια με γεύση ωραίο κουκί. Και τα άλλα έχουν αυτό εδώ, το οποίο είναι γεύση ροδάκινο και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το φρούτο. Και έχουν μέσα και αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι φραουλίτσα. Η φράουλα είμαι σίγουρη ότι θα μ' αρέσει, νομίζω και το κούκι, τώρα για το άλλο δεν ξέρω. Οπότε για πρωινό είπα να ξεκινήσω με αυτά και πάμε να τα φάμε για να δούμε αν είναι ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό που δεν είμαι σίγουρη αν θα μ' αρέσει. Είναι αρκετά μικρούλι σε μέγεθος, όπως μπορείτε να δείτε, οπότε θα φαγωθεί και γρήγορα. Τελικά είναι ωραίο. Έχει γεύση ροδάκινο, αλλά νομίζω ότι έχει και λίγο γεύση μέλι. Αλλά ουσιαστικά είναι μόνο το πάνω. Μετά είναι απλά βανίλια με χωνάκι. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ, που είναι η φράουλα. Νομίζω ότι θα είναι στην ίδια φιλοσοφία με το άλλο, θα έχει πάνω μόνο τη γεύση. Και μετά θα τρως απλά βανίλια. Είναι αυτό εδώ, για να δούμε. Πολύ ωραίο. Φραουλίτσα. Πάλι το πάνω. Και πάμε και στο τελευταίο, που είναι με το ωραίο. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι ωραίο. Για να δούμε. Αυτό, όπως μπορείτε να δείτε, έχει και σκούρο σοκολατένιο χωνάκι. Έτσι και έτσι. Νομίζω ότι το περίμενα λίγο καλύτερο. Λίγο αδιάφορο μου φαίνεται. Για 2 μπουκές που είναι, μια χαρά. Καλούλι είναι. Λοιπόν, αυτά για τώρα για πρωινό. Δεν θα φάω κάτι άλλο. Όχι πως μου έκαναν κάτι αυτά, σαν να μην με άγγιξαν. Αλλά εντάξει, μπορεί να φάω και ένα δεκατιανό μετά στο ενδιάμεσο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το υποτιθέμενο μεσημεριανό. Και θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το παγωτάκι, το οποίο είναι και vegan. Είναι με μαύρη σοκολάτα, βασικά δεν πρέπει να έχει και γάλα μέσα, και καρύδα λέει. Το διάλεξα γιατί μου κέντρισε το ενδιαφέρον, είναι στη συσκευασία νομίζω με 4 ή με 5 μέσα. Το πήρα για τον ξάδελφό μου κατά κύριο λόγο, που είναι vegan, αλλά κράτησα και ένα για να δοκιμάσω κι εγώ. Οπότε για αρχή θα ξεκινήσω με αυτό και μετά, επειδή σίγουρα θα πεινάω, θα φάω κι άλλο ένα. Λοιπόν, είναι έτσι μέσα, σαν κανονικό τύπου magic boss κλπ. Μαύρη σοκολάτα είναι κλασική μαύρη σοκολάτα. Γεύση καρύδα δεν έχει. Πολύ μαύρη σοκολάτα και έντονη μαύρη σοκολάτα. Δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν μου αρέσει. Αλλά θα το φάω γιατί δεν έχω και πολλές επιλογές. Και με το άλλο και τώρα θα συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι honey walnut and cream. Έχει μέσα καρύδια και μέλι. Πρέπει να είναι πολλά υποσχόμενο. Θέλω πολύ να το δοκιμάσω. Και έχω την εντύπωση και από τη συσκευασία ότι πρέπει να είναι περίπου σαν το Nirvana με τα καρύδια. Το ελπίζω τουλάχιστον. Οπότε πάμε να δούμε αν είναι ωραίο.
Είναι λίγο σκληρό, ίσως έπρεπε να το έχω αφήσει λίγη ωρίτσα να ξεπαγώσει. Και πάμε για την μπουκίτσα μας. Θυμίζει πάρα πολύ το λιμάνι με τα καρύδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σούπερ. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για μεσημεριανό. Τι λέτε, μπορώ να το φάω όλο το κυπελάκι? Εγώ νομίζω πως όχι. Μάλλον θα λιγωθώ. Για να δούμε. Λοιπόν, έφαγα περίπου το μισό. Δείτε κι εσείς. Νομίζω ότι δεν μπορώ να φάω άλλο. Αν και δεν μπορώ να πω ότι χόρτασα, έχω λιγωθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως αυτό, να το δοκιμάσετε. Νομίζω όλο αυτό το κουτάκι έκανε γύρω στα 3,40 αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι το τζελατίνι από τη σειρά Premium. Έχει και άλλες γεύσεις, έχει και ωραίο. Έχει και σοκολατένιο με brownies κλπ. Και έχει και άλλο ένα με καραμέλα, θέλω πολύ να δοκιμάσω και αυτό με την καραμέλα. Αλλά και αυτό με το μέλι και τα καρύδια ήταν super. Οπότε το προτείνω. Ελπίζω εσείς να μπορείτε να φάτε παραπάνω από αυτό. Έχω κι άλλο στη συνέχεια. Ελπίζω να μην πάθω τίποτα από τα πολλά παγωτά και να μην λιποθυμίσω από την πείνα. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν πεθαίνω και στην πείνα τώρα. Είμαι ok, μπορώ να πω. Πριν το φάω αυτό, πεινούσα λίγο περισσότερο. Για να δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα. Λοιπόν, ετοιμάστηκα γιατί θα φύγουμε. Η ώρα πλησιάζει 7. Δεν θα φάω κάτι τώρα. Ακόμα αντέχω, μπορώ να πω. Θα πάμε με το Σάκη να δούμε αγώνα της Εθνικής στο μπάσκετ. Παίζει και ο λατρεμένος μας Αντετοκούμπο. Λογικά θα παίζει. Είναι ο τελευταίος αγώνας των προετοιμασιών για το... Πώς το λένε ρε Αστέρι μου? Παγκόσμιο. Για το παγκόσμιο. Δεν τα ξέρω καλά παιδιά, με το μπάσκετ δεν ασχολούμαι και πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα πάω σε αγώνα μπάσκετ. Έχω πάει μόνο σε ποδόσφαιρο. Ελπίζω να είναι ωραία. Θα σας πω μόλις γυρίσουμε και εντυπώσεις. Γυρίσαμε σπίτι από τον αγώνα. Μπορεί να μην κερδίσαμε, αλλά μου άρεσε απίστευτα πολύ. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ σε αγώνα μπάσκετ. Νομίζω ότι μου αρέσει πιο πολύ από το ποδόσφαιρο, γιατί τους βλέπεις και από πιο κοντά. Καταλαβαίνεις πολύ πιο καλά τι γίνεται. Μου άρεσε πάρα πολύ. Παίξανε όλοι πάρα πολύ καλά
της εθνικής ομάδας οι παίκτες και της αντίπαλης ομάδας παίξαν πάρα πολύ καλά και γι' αυτό κερδίσανε, βέβαια με πολύ μικρή διαφορά. Ο αγώνας πήγε και σε παράταση, εκεί είχαμε ανεβάσει όλη η αδρεναλίνη, γινόταν χαμός μας στο γήπεδο. Τελικά δεν τα καταφέρουμε, αλλά δεν πειράζει, είναι καλό σημάδι γιατί η Σερβία που παίζαμε μαζί ήταν φαβορή, οπότε ήμασταν πολύ κοντά με αυτούς και νομίζω ότι αν ξαναπαίξουμε μπορεί και να τους κερδίσουμε. Στο τελευταίο πλάνο που σας έδειξα, ο Bogdan Bogdanovic, αν το λέω και καλά, είναι από τους καλύτερους παίκτες της Σερβίας και έδωσε το παπούτσι του σε ένα παιδάκι, έβγαλε και φωτογραφίες εκεί πέρα με διάφορους που φωνάζαν το όνομά του κλπ. Πολύ καλούς μου φάνηκε. Αυτά, πάω τώρα να φάω το τελευταίο μου γεύμα που έχω πεθάνει της πείνας. Αύριο παίζει να φάω ό,τι βρω μπροστά μου, αλλά για σήμερα θα φάω ένα τελευταίο παγωτό. Θα φάω αυτό εδώ που, όπως μπορείτε να δείτε, όσοι θυμάστε από παλιά, μοιάζει πάρα πολύ, τουλάχιστον σαν εμφάνιση και ελπίζω και σαν γεύση, με το βαριετέ που, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στα ψυγεία της Άλτζη τα παλιά. Ήταν από τα αγαπημένα μου παγωτά, το είχαν και σε ξυλάκια και σε οικογενική συσκευασία. Αυτό είναι κάτι ντεμί. Είναι και αυτό εννοείται από τα Lidl, δεν θυμάμαι τι μήνα σας πω, αλλά ήταν πάρα πολύ φτηνά και λέγεται Ιταλιαμό. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε και να κόψω κομματάκια να φάω από αυτό. Λοιπόν, το παγωτό είναι αυτό εδώ. Φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Το είδε και ο Σάκης και θέλει και αυτός, οπότε θα το μοιραστούμε. Ελπίζω να είναι τόσο ωραίο και σε γεύση, όσο και σε εμφάνιση. Λοιπόν, έτοιμα τα παγωτάκια μας. Έκοψα κομματάκια, έβαλα στο Σάκη 2, σε μένα 3. Γιατί το δικαιούμαι, νομίζω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και να δούμε αν μοιάζει και πόσο μοιάζει με το πολύ αγαπημένο μας βαριετέ. Okay. Είναι ίδιο, νομίζω. Λατρεμένο και αγαπημένο παγωτό. Τραβάω λίγο με το κινητό. Το οποίο δεν είναι το δικό μου κινητό, γιατί το δικό μου κινητό χάλασε, αλλά αυτό θα σας το πω σε ένα άλλο βίντεο. Μη σας πρίζω και με αυτό. Πρώτος τελευταίος μπουκέρ και θα σας αποχαιρετήσω για να κλείσω εδώ αυτό το βίντεο. Δεν θα το συνιστούσα σε κανέναν να το κάνει αυτό. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Πάτε τα παγωτάκια σας, αλλά όχι μόνο τα παγωτάκια σας. Πάτε και φαγητό, γιατί πραγματικά δεν παλεύετε. Αυτά είχα να πω. Σας αποχαιρετώ με την τελευταία μου κουταλιά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, ξέρετε, να περνάτε καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.